Éminence, Excellence, Père, Mère, Frères et Sœurs en Christ, ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά γνωρίσματα της πνευματικής ζωής και διδασκαλίας του Γέροντος Σοφρονίου είναι το στοιχείο της Οδύνης. Ιδιαιτέρως ο Γέροντας επιμένει στο γεγονός ότι η Οδύνη συμβαδίζει με την πνευματική ζωή στο σύνολό της και με ιδιαίτερη ένταση επηρεάζει κάποιες εκφάνσεις, βαθμούς ή στάδια της πνευματικής ζωής. Με avec une intensité particulière dans certains de ses aspects, de ses degrés ou de ses étapes. Πρώτον, η οδύνη της ασκητικής ζωής. Η οδύνη εξετάζεται από τον Γέροντα Σοφρόνιο κατά κύριο λόγο ως προς τη σχέση της με την ασκητική ζωή, όρος ο οποίος στην Ορθόδοξη Εκκλησία δεν αναφέρεται μόνο στη σωματική άσκηση, αλλά σε όλο τον αγώνα που διάγει ο βεβαπτισμένος Ορθόδοξος Χριστιανός, προκειμένου να αποκτήσει τη Θεία Χάρη, να μεταμορφωθεί από αυτήν, να λάβει το καθομοίωσον του Χριστού, να σωθεί, να θεωθεί. Σε πολυάριθμα σημεία των κειμένων του ο Γέροντας Σοφρόνιος αναφέρεται στην οδύνη της ασκήσεως. Η οδύνη της ασκήσεως έχει ως αιτία το πέρασμα από έναν τρόπον υπάρξεως, αυτόν του παλαιού ανθρώπου, που υπόκειται στο νόμο της αμαρτίας, που ρέπει προς τη φθορά και το θάνατο, σε έναν άλλον, αυτόν του καινού ανθρώπου, πολίτου της ουρανίου βασιλείας. Ο πιστός οφείλει να αναλάβει οδυνηρόν ασκητικόν αγώνα προς υπερνίκηση του φθαρτού της κτιστής ημών φύσεως. Οφείλει επίσης να ελευθερωθεί από το βάρος του προτέρου του βίου και των προτέρων του αμαρτημάτων. Αυτό, σύμφωνα με το Γέροντα, θα επιτευχθεί δια πολλών παθημάτων. Η οδύνη που δοκιμάζει ο ασκητής είναι η οδύνη της γεννήσεως, της αναγεννήσεώς του ασκενής κτήσεως πνευματικής, σε έναν έτερο κόσμο που δεν του είναι οικείος και στον οποίο πρέπει να προσαρμοστεί. Η οδύνη της ασκητικής ζωής συνδέεται επίσης με τον αγώνα κατά των παθών. Μόνο με το μακροχρόνιο και σκληρό αγώνα που στοχεύει στην αποδυνάμωση και εν τέλει στην εκμηδένιση των παθών, μπορούν να αναδειχθούν αιρετές που χαρακτηρίζουν τον τρόπο υπάρξεως του καινού εν Χριστώ ανθρώπου. Το ίστατον τέλος της χριστιανικής ασκήσεως ευρίσκεται στην απόκτηση της πρώτης των αρετών, της αγάπης. Όμως, σημειώνει ο Γέροντας, η επίτευξη σε αυτού συνδέεται με τα μακράς και τραχίας οδού. Εν τούτης δεν υπάρχει άλλη οδός. Έκαστος εξ ημών συνεχίζει, οφείλει να ενθυμείται ότι προς απόκτηση της βασιλείας ταύτης, παν κτιστών κατοικών αθεού πνεύμα, μέλει να διαβεί το κατόφλιον των παθημάτων, παθημάτων εκουσίων χάριν της Αγίας Αγάπης. Η οδύνη δεν είναι μόνο το συνακόλουθο μιας ριζικής αλλαγής του τρόπου υπάρξεως, αλλά αποτελεί και την απόδειξη της ελεύθερης συγκαταβάσεώς μας στην αλλαγή αυτή. Η οδύνη της ασκητικής ζωής ουδόλως ομοιάζει προς την συνήθεια οδύνη, προς των φυσικών ή των ψυχικών πόνων και έτι ουχή σπανίως περιλαμβάνει και τα σκατωτέρα ταύτας μορφάς. Η πνευματική ζωή γεννά εν ημίν ολόκληρον κλίμακα ποικίλων μαρτυριών του πνεύματος, περί των οποίων οφείλουμε να ομιλούμε ως περί υπερφυσικών και μεταφυσικών φαινομένων. Είναι ο λόγος για τον οποίο οι διερχόμενοι διατί ούτων παθημάτων ενδέχεται να ζουν υπό εξωτερικά συνθήκας, ουχή χειρονάς ή όσων ετών συνανθρώπων αυτών. Μπορούμε να αναφέρουμε εδώ τον όρο που χρησιμοποιεί ο Γέροντας, πνευματικά παθήματα. Ο Γέροντας Σοφρόνιος διευκρινίζει ότι αυτά τα πνευματικά παθήματα, αντίθετα προς ό,τι θα μπορούσαν να σκεφτούν όσοι τα βλέπουν εκ του μακρόθεν, δεν αποτελούν εκδήλωση ψυχικής διαταραχής και ουδέν των οσυρών υπάρχει εν αυτής. Παραμένουν ακατανόητα για τον άνθρωπο που δεν ζει μια βαθιά πνευματική ζωή, καθώς ανήκουν εις άλλο επίπεδο του είναι. Η πνευματική αυτή οδύνη διαφέρει από τη συνήθι ως προς την αιτία και τη φύση της, αλλά και ως προς την έντασή της. Υπερβαίνει κάθε άλλη οδύνη. Διακρίνεται επίσης από τη συνήθι οδύνη ως προς τα αποτελέσματά της. Όπως θα δούμε στη συνέχεια, ανταμείβεται από θετικές πνευματικές καταστάσεις, ενώ η συνήθις οδύνη, φυσική, ψυχική ή διανοητική, δεν γνωρίζει από τη φύση της καμία ανταμοιβή.
Ο γέροντας Σοφρόνιος σημειώνει για το θέμα αυτό ότι αν η πνευματική οδύνη ήταν αυτή μόνη, χωρίς καμία πνευματική ανταμοιβή δηλαδή, τότε θα ήταν το ίδιο θανατηφόρος. Και για το ψυχοσωματικό μας οργανισμό, όσο θα ήταν και η χαρά άνευ αυτής της οδύνης. Ενώ η συνήθις οδύνη αποδεικνύεται πολύ συχνά καταστροφική, τα πνευματικά κατά Θεόν παθήματα δεν φωνεύουν τον άνθρωπον, αλλά ζωοποιούν αυτόν, καθώς δι' αυτόν ο άνθρωπος υπερνικά τα συνεπίας της πτώσεως και ελευθερούται εκ του εναυτό ζώντος νόμου της αμαρτίας. Η οδύνη συνδέεται ποικιλοτρόπως με την άσκηση. Ο γέρον Σοφρόνιος σημειώνει ότι δεν μπορούμε να απαριθμίσουμε την πολυμορφία των δοκιμασιών τας οποίας μέλει να διέλθει ο ασκητής του Χριστού. Στα κείμενά του επιμένει σε κάποιες δοκιμασίες που υπήρξαν ιδιαίτερο σημαντικές στην προσωπική του εμπειρία και πάνω σε αυτές θα εστιάσουμε την προσοχή μας. Δεύτερον, η οδύνη της μετανοίας. Ο γέρον Σοφρόνιος συνδέει τον πνευματικό πόνο ως επιτοπλίστον με τη μετάνοια. Διάσπαρτες παρατηρήσεις του δείχνουν την δύναμη αυτής της οδύνης που συνδέεται με τη μετάνοια που ο ίδιος είχε βιώσει. Ο γέροντας σημειώνει παραδείγματος χάρη ότι η μετάνοια αυτή υπερεύαινε τη δύναμή του και ότι έπασχε τη μετανοία του δι' όλης της υπάρξεώς του και χαρακτηρίζει ως άδη της μετανοίας του ό,τι έζησε κατά τη ροή των δεκαετιών. Η μετάνοια παρουσιάζεται ως φλογερά και καίει δια του πυρός αυτής το σώμα και την ψυχή του. Σημειώνει ακόμη για τον εαυτό του ότι αυτή τη μετάνοια συχνά τη συνόδευε η απόγνωση, κάτι που επέτεινε ακόμη περισσότερο τον δυνηρό της χαρακτήρα. Ο γέροντας βίωσε αυτού του είδους τη μετάνοια για τους χρόνους της νεότητός του, όταν είχε αρνηθεί τον Θεό, και επίσης για την αμαρτία που ενικούσε μέσα του και τη δουλεία εις τα αμαρτωλά πάθη. Η μετάνοια αυτή γεννούσε μια καταθλιπτική αποστροφή προς τον ίδιον, ένα μίσος τυραννικό για τον ίδιο του τον εαυτό. Εκτός από αυτή τη μετάνοια που βίωνε για συγκεκριμένες αμαρτίες και πάθη, βίωνε και μια μετάνοια που συνοδευόταν και, από αυτή, και αυτή από μεγάλο πόνο για την κατάσταση του εκτότου ανθρώπου. Για το γέροντα, αυτό δεν ήταν μια αφηρημένη έννοια. Το Θείο Φως το αποκάλυψε το βάθος της πτώσεώς του. Πτώση εδώ σημαίνει την απομάκρυση από την ιδανική κατάσταση της ανθρωπότητος που ο Δημιουργός συνέλαβε και θέλησε και της οποίας το ολοκληρωμένο πρότυπο είναι ο Χριστός. Το Θείο Φως, την ίδια στιγμή που αποκαλύπτει στον άνθρωπο αυτή την ιδανική κατάσταση, εμπόνος του αποκαλύπτει και όλη την απόσταση που τον χωρίζει από αυτή. Όμως, η πτώση συνεπάγεται κυρίως στην απομάκρυση από το Θεό, το χωρισμό μας από Αυτόν, το οποίο το Θείο Φως αποκαλύπτει όλο το μέγεθός του, όταν επιτρέποντάς μας να αισθανθούμε την αγιότητα του ζώντος Θεού, μας επιτρέπει ταυτόχρονα να αντιληφθούμε με πόνο όλη την ατέλεια και την αναξιότητά μας. Η οδύνη που συνδέεται με τη συνέστηση της απομακρύσεώς μας από το Θεό είναι πολύ πιο ισχυρή όταν συνοδεύεται από τη συνέστηση της θεϊκής τελειότητος, της αγιότητος του Θεού, η οποία μόνη της επιτρέπει να έλθει εις εμάς μετά της οφειλωμένης ισχύωση με τα μέλεια για την απώλεια την οποία υπέστημεν εκ των πτώσεων. Η οδύνη που ο άνθρωπος βιώνει προκαλεί ταυτοχρόνως αίσθηση θλίψεως καρδίας δια των χωρισμών ημών από το Αγίου Θεού, αίσθηση πικρίας δια την αχριότητα ημών, καταθλιπτικήν αποστροφήν προς εμ' αυτόν δια την ζώσαν εν εμία αμαρτίαν, αισθητήν ως ρήξην μετά του Θεού της αγάπης. Ο γέροντας Σοφρόνιος αποκαλύπτει ότι κατά καιρούς ο πόνος εκ του χωρισμού της ψυχής αυτού από το Θεού έρυπτεν αυτόν επί του δαπέδου. Η συνειδητοποίηση από τον άνθρωπο που με τη θέα του Θείου Φωτός αποκαλύπτεται σε όλη της την ευρύτητα της αμαρτίας του και των παθών του, της πτώσεώς του σε σχέση με την ιδιαίτη κατάσταση όπως τη συνέλαβε και τη δημιούργησε ο Θεός, της απομακρύσεών σου από τον Πανάγιο Θεό, προκαλούν στον γέροντα ένα οδυνηρό βίωμα του Άδου και αυτό έχει μια διπλή έννοια. Αφενός, ο άνθρωπος αναγνωρίζει και ζει την εσωτερική του κατάσταση ως τον εν ημίν άδειν. Αυτό σημαίνει καταρχήν ότι αντιλαμβάνει τον εαυτόν του ως ένα τόπο σκότους και ακαθαρσίας.
τότε βαθύς κλαθμός και πόνος αφόρητος κυριεύει την ψυχή. Αφετέρου, ο άνθρωπος νιώθει τον εαυτόν του άξιον του άδου, μιας καταστάσεως αιωνίου πόνου, στην οποία είναι καταδικασμένη η αμαρτωλή. Αυτό το συνέστημα συνδέεται με τη συνείδηση που παρέχει το Θείο Φως στον άνθρωπο περί της αναξιότητός του, εν αντιθέσει με την αγιότητα του Θεού. Όμως πριν από αυτό, συνδέεται με ένα από τα στοιχεία της μετανοίας, που είναι η αυτομεμψία. Ο γέραν Σοφρόνιος αναφέρεται συχνά στα κείμενά του στο θέμα αυτό. Τρίτον, η οδύνη της εγκαταλείψεως. Μια άλλη πηγή πνευματικού πόνου που αναφέρει ο γέροντος Σοφρόνιος είναι το αίσθημα της εγκαταλείψεως από το Θεό. Για τον γέροντα, καθώς και για τον Άγιο Σιλουανό, όπως και 10 αιώνες πριν για τον Άγιο Σημεών τον Νέο Θεολόγο, αυτό το αίσθημα ακολουθεί μετά από τη θέα του Θείου Φωτός, που τους επέτρεψε να γευτούν την πυρότητα της Θείας Χάριτος και έρχεται μετά από την απομάκρυνσή του. Γιατί στον κόσμο αυτό η θέα του είναι πάντοτε συντόμου διαρκείας. Όταν απομακρύνεται, ο άνθρωπος που είχε γευθεί τη χάρη νιώθει με έντονη οδύνη, η οποία έχει πολλές αιτίες και παίρνει πολλές μορφές. Εμπρότης, ο άνθρωπος νιώθει στερημένος από όλα τα αγαθά που η χάρη του γνώρισε και τον έκαναν νιώσει. Όταν αυτή απομακρύνεται, ο άνθρωπος βρίσκεται κενός και έρχεται πάλι αντιμέτωπος με την πνευματική του πτωχία και τις εσωτερικές του συγκρούσεις, αλλά αυτή τη φορά με διαφορετικό τρόπο, καθώς τα βιώνει με μεγαλύτερη ένταση και ζει με τεντωνωτέρας οδύνης. Ακόμη αντιλαμβάνεται κατά μέγιστο τρόπο την πτώση του και την απομάκρυνσή του από το Θεό. Κατά δεύτερον λόγον, ο άνθρωπος νιώθει εγκατελελειμμένος από το Θεό, βυθίζεται σε απόγνωση και πάσχει το πνεύμα του, ο νους του, η καρδιά του, το σώμα του. Η αγάπη του είναι τραυματισμένη. Ο γέροντας Σοφρόνιος αναφέρεται διαμακρόν στην κατάσταση αυτή στα βιβλία του «Ο Άγιος Σιλουανός» που την επιλαμβάνει και στο «Ψώμεθο των Θεών καθώς εστί». Τέταρτον, η οδύνη της ευσπλαχνίας. Μια ακόμη σημαντική πηγή πνευματικού πόνου, την οποία συχνά αναφέρει ο γέρας Σοφρόνιος, είναι η οδύνη της ευσπλαχνίας ή της συμπάσχουσας αγάπης. Και εδώ ο γέροντας Σοφρόνιος αναφέρεται στην προσωπική του εμπειρία, καθώς ήλθε από την περίοδο του κλαθμού για την πτώση του, στην περίοδο του θρήνου για τους ανθρώπους που δεν γνωρίζουν τον Θεό ή που βρίσκονται σε κάθε είδους δυστυχία, σε σημείο που να νιώθει ευσπλαχνία για όλη την ανθρωπότητα και για κάθε δημιούργημα, προσευχόμενος ενίοτε μέχρι βαθαίως θρήνου, κατά καιρούς δε μέχρι παραφροσύνης εκ της απογνώσεως, με ένταση που υπερεύνει την αντοχή του και με μεγάλη λύπη να περισφύγει την καρδία του ως οδυνηρός σπασμός. Η ευσπλαχνία και η οδύνη που την ακολουθούν συνδέονται εσωτερικώς με την προσευχή. Αφενός, η προσευχή είναι αυτή που εγείρει την ευσπλαχνία ως προς τους ανθρώπους και επιτρέπει να αισθανθούμε και να μοιραστούμε τις θλίψεις τους. Αφετέρου, η ευσπλαχνία που νιώθουμε για τους ανθρώπους μας παρακινεί να προσευχηθούμε για αυτούς. Ο γέροντας αναφέρει την οδυνηρή ευσπλαχνία ως πύρη της γεστημανίου προσευχής του Χριστού και την ερμηνεύει ως συμπάθεια προς άπαντα των κτιστών κόσμων των κείμενων εν της παθήμαση. Κατά το γέροντα, το να συμπάσχω στα παθήματα του άλλου είναι ως ανασυνοδεύω τον Χριστό κατά το θέλημά του, όχι μόνο στη γεστημανή αλλά και στο Γολγοθά, στον άδειν της απείρου αυτού αγάπης, που αποτελεί τον πλέον επώδυνο άδει. Σύμφωνα με τον γέροντα, στην πραγματικότητα δεν υπάρχει αγάπη χωρίς πόνο. Η αγάπη αυτή είναι αναποφεύκτος πάσχουσα και όσον μεγαλύτερα είναι, τόσον μεγαλύτερα και τα παθήματα της ψυχής. Όσον βαθυτέρα η αγάπη, έτι μάλλον αμέτρητος ο πόνος. Πέμπτον, η οδύνη μοναδικός τρόπος να ακολουθήσουμε τον Χριστό για να σωθούμε. Κατά το γέροντα Σοφρόνιο η οδύνη, και όχι μόνο η οδύνη της ευσπλαχνίας στην οποία μόλις αναφερθήκαμε, είναι ένα μέσο αναγκαίο για να γνωρίσουμε τον Χριστό, να τον ακολουθήσουμε, να ταυτιστούμε μαζί του και να σωθούμε από αυτόν. Ο χαρακτήρας αυτής της οδύνης στην πνευματική ζωή και διδασκαλία του γέροντος Σοφρονίου εξαρτάται άμεσα από την αντίληψή του για τη σωτηριώδη οικονομία του Χριστού
στην οποία ιδιαίτερως ξεχωρίζει τα γεγονότα της Γεστημανής και του Γολγοθά. Ο γέροντας Σοφρόνιος ιδιαίτερως επιμένει επίσης την γέννηση του Χριστού καθ' όλη τη διάρκεια της επίγειας ζωής του, προσδίδοντας αυτήν ένα χαρακτήρα εξ ολοκλήρου επώδυνο. Η ζωή του Χριστού, γράφει, είναι πλήρη ιστιού των παθημάτων, ώστε η ψυχή περιέρχεται εις φόβων. Εν τούτης προσθέτει, δεν υπάρχει άλλη οδός, ημι μόνον να ακολουθήσουμε αυτόν. Κατά το γέροντα, η Οδύνη είναι ο κατεξοχήν τρόπος γνώσεως του Κυρίου, του κατελθόντος εκ των ουρανών εις την γην, έτι δε και εις τον Άδην. Η Οδύνη επίσης είναι η προϋπόθεση για τη σωτηρία μας. Μόνο δια της κοινωνίας μας εις τα παθήματα του Χριστού, συμμετέχοντες εις την επίγειον ζωή του Κυρίου που είναι πλήρης παθημάτων, σωζόμεθα κατεξοχήν. Συνεπώς, ο γέρον Σοφρόνιος συμβουλεύει να ακολουθήσει αυτόν ο άνθρωπος εν βαθία Οδύνη τη συνόλου υπάρξεώς του. Και σημειώνει ότι δια μακροχρονίου αγώνος εισερχόμεθα βαθμιδώνει στο αιώνιο νόημα και τον ιδιαίτερο χαρακτήρα των παθημάτων του Χριστού. Η άσκηση μέσω κυρίως της μετανοίας, της θυσίας του εαυτού μας και της ευσπλαχνίας δημιουργεί μέσα μας μια οδυνηρή, χριστοειδή κένωση. Έκτον, η ανταμοιβή της Οδύνης. Κατά το γέροντα Σοφρόνιο υπάρχει ανταμοιβή για όλα τα παθήματα που αναφέραμε. Σε πολυάριθμα σημεία στα κείμενά του αναφέρει τα χαρίσματα που έλαβε μετά από διάφορα παθήματα. Ωστόσο, οφείλουμε να διαπιστώσουμε ότι οι αναφορές αυτές είναι πάντα αρκετά σύντομες σε σχέση με τις αναφορές στον πόνο. Και κυρίως ο γέροντας Σοφρόνιος δεν αποσυνδέει πρακτικά ποτέ τις δύο διαστάσεις. Ό,τι αντιστοιχεί στην πιο υψηλή πνευματική εμπειρία, η θέα του Θείου Φωτός, επιφέρει επίσης την εμπειρία του γέροντος Σοφρονίου τη σκοτεινή της πλευρά. Το Θείο Φως όταν εμφανίζεται στον άνθρωπο, το αποκαλύπτει το Θεό σε όλη του την δόξα, αλλά ταυτόχρονα το αποκαλύπτει και όλο το μέτρο του προσωπικού εσωτερικού του Άδη. Η θεωρία του Φωτός έτσι είναι αρρήκτως συνδεδεμένη από αυτή του σκότους. Συμπεράσματα. Πολλές ακόμη αναφορές θα μπορούσαν να επιβεβαιώσουν ότι η πνευματική ζωή και η διδασκαλία του γέροντος Σοφρονίου χαρακτηρίζεται έντονα από την Οδύνη. Αυτό το χαρακτηριστικό απαντάται μέχρι σε ενό σημείου και στα κείμενα παλαιότερων οσίων, όπως ο Άγιος Ισάκος Σύρος ή και συγχρόνων, όπως Άγιος Ιουλανός Οθωνίτης ή ο Μακαριστός Ιωσήφ ο Ησυχαστής, όχι όμως με τέτοιον τρόπο. Αν και περιλαμβάνει ορισμένα στοιχεία καθολικώς γνωστά, η πνευματική ζωή και διδασκαλία του γέροντος Σοφρονίου συνδέεται απόλυτα με την προσωπικότητά του και την προσωπική του εμπειρία. Εκφράζει την υπερευαισθησία, τον ανήσυχο χαρακτήρα, την ακρότητα, τους τραυματισμούς που οφείλονται ιδιαίτερα στη φρίκη του πολέμου, τις ανισορροπίες, τις εντάσεις, τους διχασμούς, τις διασπάσεις, τις συγκρούσεις. Η επιλογή του γέροντος Σοφρονίου σε βιβλία μεταγενέστερα του Αγίου Σιλουανού να γράφει συχνότερα στο πρώτο πρόσωπο, πιθανότατα καθορίστηκε από τη συνειδητοποίηση ότι η θεώρηση της πνευματικής του ζωής ήταν άμεσα συνδεδεμένη όχι μόνο με την προσωπική του εμπειρία, αλλά με τη δική του ιστορία και τη δική του προσωπικότητα. Αρνητική διάσταση αυτού αποτελεί μια παρουσίαση της πνευματικής ζωής, η οποία σε ό,τι αφορά τις σχέσεις Θεού και ανθρώπου, δίδει την πλέον σημαντική θέση στις αδυναμίες του ανθρώπου μάλλον, παρά στα μέσα που ο Χριστός προσφέρει στον άνθρωπο για να τις ξεπεράσει και που για το λόγο αυτό φαίνεται ταυτόχρονα χωρίς ισορροπία και πληρότητα. Όμως, υπάρχει επίσης μια θετική διάσταση και μάλιστα αποτέλεσμα της προνοίας του Θεού όσον αφορά την επιλογή του γέροντος Σοφρονίου να εκθέσει την πνευματική ζωή εμπλέκοντας σε αυτήν άμεσα τη δική του ατομικότητα και εκθέτοντας καταρχήν και αυτό μέχρι τέλους τις αδυναμίες του και τις δοκιμασίες του. Είναι το πλέον δυνατό στήριγμα που μπορεί να προσφέρει σε όσους διέρχονται παρόμοιες δυσκολίες. Ένας μοναχός από τους πλέον στενούς μαθητές του γέροντος Σοφρονίου, που γνώρισε στην πνευματική του ζωή επίσης δοκιμασίες ιδιαίτερα έντονες, μου ανέφερε σχετικώς τα εξής.
Η επιμονή του γέροντος στον πόνο μπορεί να φαίνεται υπερβολική, αλλά έχει την αρετή να στηρίζει τους ανθρώπους που βρίσκονται σε δοκιμασία. Όχι μόνο τους επιτρέπει να καταλάβουν καλύτερα την κατάσταση στην οποία βρίσκονται, αλλά και τους βοηθεί να αξιολογήσουν τις δοκιμασίες και τα παθήματά τους και έτσι τους παρηγορεί και τους συμφιλιώνει με τον εαυτό τους, γιατί τους επιτρέπει να μην υποτιμούν την ύπαρξή τους και να ανακαλύπτουν την θετική πλευρά των δοκιμασιών τους. Η εντονότατη επιμονή του γέροντος Σοφρονίος στο θέμα της Οδύνης μπορεί να θεωρηθεί κατά αυτήν την έννοια ως μια έκφραση σε αυτού που υπήρξε μία από τις μεγαλύτερες αρετές του που ένιωσαν όλοι όσοι το γνώρισαν. Άπειρη ευσπλαχνία προς όλους τους πάσχοντας ανθρώπους. Bien qu'elle comporte certains éléments universels, la spiritualité du père Sophronie est fortement liée à sa personnalité et à son expérience individuelle. Le choix du père Sophronie dans ses livres postérieurs à Saint-Silouane d'écrire le plus souvent à la première personne fut probablement déterminé par lui par la conscience que sa vision de la vie spirituelle était très étroitement liée non seulement à son expérience intime, mais à sa propre histoire et à sa propre personnalité. La conséquence négative en est un exposé de la spiritualité qui, dans l'évocation des relations entre Dieu et l'homme, donne la place la plus importante aux faiblesses de l'homme plutôt qu'aux moyens que le Christ donne à l'homme pour les surmonter, et qui, pour cela, paraît parfois déséquilibré et inachevé. Mais il y a aussi une conséquence positive et même providentielle du choix du père Sophronie d'exposer la vie spirituelle en y impliquant directement sa propre individualité et en mettant en avant, et cela jusqu'au bout, ses faiblesses et ses épreuves. C'est le soutien très fort apporté à ceux qui traversent des difficultés semblables. L'insistance très forte du père Sophronie sur la souffrance peut, dans ce sens, être comprise comme l'une des expressions de ce qui fut l'une de ses vertus majeures qu'ont ressenti tous ceux qui l'ont connu, une immense compassion à l'égard de tous les hommes souffrants. Sas ευχαριστώ για την προσοχή.